Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη BBTVBTTube! Τι κάνετε, πώς είστε, πόσο με αρχώσατε για αυτό το βίντεο που μου γράφατε όλη την ώρα πόσο ανυπομονείτε να το ανεβάσω. Είστε τόσες πολλές οι εγγυούλες που θέλατε να δείτε τα πραγματάκια, να τα αγοράσετε. Μα καταρχώσατε, βρε! Λοιπόν, αρχικά να πω πως άμα είναι πολύ σκοτεινό το βίντεο, συγγνώμη, αλλά εξωβρέχει, πάνε χιονίδες μέρες πέρασαν. Οπότε τι να κάνουμε, θα κάνουμε έτσι τα σκοτεινά το βίντεό μας, το οποίο φυσικά είναι τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα βρέφος μόλις έρθει στο σπίτι, το μέρος δεύτερο. Το μέρος πρώτο, όσοι δεν το είδατε, θα το βάλω από κάτω σε link και αφορά τα ρουχαλάκια, τα συντονάκια, την πρίκα περισσότερο. Και το μέρος δεύτερο τώρα αφορά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα που χρειάζεται το μωράκι σας. Οπότε πάμε πάρα πολύ γρήγορα να τα πούμε. Το πρώτο και κύριο φυσικά είναι η κούνια. Μπορείτε, αν θέλετε, εννοείται όσους θέλουν, να πάρουν ένα λίκνο για δίπλα από το κρεβάτι τους ή κούνια. Οπότε το πρώτο είναι η λίκνο ή κούνια και φυσικά είναι ένα πολύ καλό στρώμα για το λίκνο ή την κούνια που θα επιλέξετε. Εγώ έχω επιλέξει μία απλή κούνια, δεν ήθελα και κάτι ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι πως εμένα δεν μου αρέσουν πολύ τα σχεδιάκια, τα γατάκια, τα παπάκια και όλα αυτά. Ήθελα απλά μία λευκή κούνια γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ το λευκό σαν χρώμα στο σπίτι, στα έπιπλα, θεωρώ έτσι πολύ καθαρό, πολύ όμορφο. Οπότε έχω επιλέξει μια πολύ απλή λευκή κούνια από το IKEA, η οποία ήταν και πάρα πολύ οικονομική. Και γενικότερα θεωρώ καλύτερο να επιλέξεις ένα απλό έπιπλο κούνιας, γιατί θα το κρατήσουμε άντε 2 χρόνια, παραπάνω δεν νομίζω, και να επενδύσεις σε ένα πολύ καλό στρώμα για το μωράκι. Το επόμενο που χρειάζεται είναι καρότσι. Και για το καρότσι μου φάγατε τα αυτιά. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον καγκαρού, το μοντέλο Luxor, το οποίο είναι 2-1, δεν έχει αποσπόμενο καρεκλάκι για το αυτοκίνητο, αλλά έχει 3 διαβαθμίσεις, δηλαδή είναι τελείως ξαπλωτό, είναι ημί καθιστό και τελείως καθιστό. Τώρα που η Λίδα έχει κλείσει τον 5ο μήνα, χρησιμοποιούμε το ημί καθιστό, το οποίο πάλι έχει την πλατούλα πίσω και ακουμπάει το μωράκι. Αλλά δεν είναι και τελείως όρθιο γιατί δεν κάνει ακόμα να κουμπίσει, να στηρίζεται στον ποπό του. Και φυσικά αργότερα γίνεται και τελείως καθιστό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν επέλεξα να αγοράσω ένα καρεκλάκι αυτοκινήτου για αυτούς τους πρώτους μήνες ή να πάρω ένα καρότσι 3-1 με καρεκλάκι αυτοκινήτου, αρχικά γιατί δεν οδηγώ. Αλλά και έπειτα θεωρώ λίγο χαμένα λεφτά να δώσω ένα καρεκλάκι αυτοκινήτου το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για 4-5 μήνες και πού θα πας αυτούς τους 4 μήνες με το αυτοκίνητο όλη την ώρα. Είναι προσωπική μου άποψη, μου έχει σχολιάσει μια μητέρα στο προηγούμενο βίντεο με τα απαραίτητα για το μωρό ότι το καρεκλάκι αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Απλά εγώ η αλήθεια είναι πως όπου ήθελα να πάω έπαιρνα την Καλαθούνα, το οποίο είναι και αυτό για μεταφορά του μωρού. Το καρεκλάκι αυτό είναι μέχρι 9 κιλά, δηλαδή μέχρι τον 5ο πολύ βαριά 6ο μήνα. Συνήθως αυτοί που τα πουλάνε λένε μέχρι το χρόνο, αλλά 9 κιλά δεν θα είναι το παιδί στο χρόνο. Εμένα η Λίδα μου τώρα 5 μήνων είναι 7 κιλά. Δηλαδή, όχι, εγώ το θεωρούσα να πάρει. Αλλά φυσικά, άμα κάποια το θέλει και θεωρεί ότι το χρειάζεται, εννοείται να πάει να το πάρει. Γενικότερα, κορίτσια, να πάρετε ό,τι θέλετε για τα μωράκια σας, να μην καταπιέζεστε. Άμα εσείς το θεωρείτε αυτό ανάγκη, να πάτε και να το πάρετε. Μην ακούτε κανέναν που λέει όχι, δεν το χρειάζεται. Άμα εσείς θεωρείς, πήγαινε πάρε το. Απλά εγώ λέω ότι γενικότερα με βόλεψε να έχω την Καλαθούνα μέσω μεταφοράς, γιατί και δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά και δεν όσες φορές πήγα κάπου, δηλαδή μια χαρά με βόλεψε η Καλαθούνα. Και τώρα να πω ότι όταν αγόραζα το καρότσι, θα έφαγα φοβερό μπούλινγκ από το κατάστημα που το αγόρασα, που μου λέγανε οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις καρεκλάκι. Έχει το καγκαρού το Luxor και καρεκλάκι άμα θέλεις, εγώ δεν το πήρα. Μου λέγανε οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις και το καρεκλάκι αυτοκινήτου και δεν θα σε αφήσουν να το πάρεις από την κλινική χωρίς καρεκλάκι και έτσι είναι ο νόμος και μπουρουμπουρ. Όχι. Εγώ ρώτησα τη Μέα και μου είπε: άμα θέλεις, πάρε το και αγκαλιά. Δεν σου πούνε από την κλινική, μην το παίρνεις. Και εννοείται πως η Καλαθούνα είναι μέσω μεταφοράς. Δηλαδή στα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν καρεκλάκια, οι Καλαθούνες ήταν για το αυτοκίνητο. Το επόμενο που θεωρώ εγώ απαραίτητο είναι το χαλάκι δραστηριοτήτων ή ένα relax. Ένα από τα δύο, απλά για να βάζεις κάπου το μωράκι σου, να περνάει το χρόνο του μέσα στην ημέρα, να το έχεις κάπου στο σαλόνι, να είναι κάπου άνετα, να παίζει, να παίρνει και οπτικά ερεθίσματα. Γιατί αυτά τα relax που από πάνω κρέμονται παιχνιδάκια ή τα χαλάκια δραστηριοτήτων που από πάνω κρέμονται παιχνιδάκια που κάνουν και ήχους πολύ πιθανόν, χρησιμοποιούν τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής από τα μωράκια μας, κάτι που τους κάνει πάρα πολύ καλό και σιγά σιγά ενεργοποιούν και τις αισθήσεις της αφής, της κίνησης. Γιατί το παιδάκι βλέποντας το παιχνιδάκι
θέλει να το πιάσει. Επόμενο που έχω αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν τα έδειξα, είναι η μπανιέρα και το καρεκλάκι του μπάνιου. Αρχικά η μπανιερούλα είναι μια κλασική μπανιερούλα, μπορείτε να την πάρετε από όπου θέλετε. Η δική μου αυτή συγκεκριμένη είναι από το IKEA. Ήταν πάρα πολύ οικονομική, τώρα θα σας γελάσω, έκανε μεταξύ 8 και 11 ευρώ, νομίζω ότι είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν θυμάμαι πόσο έκανε. Τη διάλεξα γιατί έχει αυτά τα αντιολισθητικά πλαστικά από κάτω, οπότε αν αρχίσει το μωράκι να κάθεται χωρίς τη βοήθεια από το καρεκλάκι του, θα είναι πάρα πολύ καλό για να μην γλιστράει. Φυσικά για τους πρώτους μήνες χρειαζόμαστε και το καρεκλάκι. Το καρεκλάκι λοιπόν, εμένα αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε, γράφει 0 έως 36 μηνών. Γι' αυτό λέω είναι παγίδα το έως πόσο μηνών γράφουν τα αντικείμενα των μωρών. Η λεπτόρα είναι 5 μηνών, είναι πάρα πολύ στριμωμένα και πρέπει να το αλλάξω. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία, μα καμία, μα καμία περίπτωση να χωράει παιδάκι 36 μηνών εκεί μέρα που είναι 2 χρονών. 2 χρονών και. Όχι, 2,5. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν χωράει. Αλλά γενικότερα σαν καρεκλάκι, αυτό είναι από τα Mothercare, είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν μπορεί να γυρίσει ούτε μέσα στην μπανιέρα αριστερά και δεξιά το καρεκλάκι το ίδιο να αποδογυρίσει το μωρό και δεν μπορεί και το μωρό να φύγει ούτε από κάτω ούτε από τα πλάγια, γενικά το κρατάει πάρα πολύ σταθερό και είναι πάρα πολύ βολικό για να πλένει ένας γονιός μόνος του το παιδάκι, χωρίς βοήθεια. Το οποίο το μπάνιο των μωρών γενικά προβληματίζει γενικότερα. Οπότε να πάρετε ένα καρεκλάκι όποιο σας αρέσει εσάς, σε όποιο χρώμα σας αρέσει εσάς. Εγώ γενικότερα προτιμώ το άσπρο, όπως έχετε καταλάβει, τα περισσότερα είναι άσπρα. Αλλά είναι απαραίτητο καρεκλάκι για τη δική σας διευκόλυνση κυρίως. Για τη δική σας διευκόλυνση. Άλλο το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τον ερχομό ενός βρέφους, απαραίτητο αξεσουάρ, είναι ο μάρσιπος. Εγώ μάρσιπο δεν είχα, αλλά ξαναλέω πως όσες μανούλες θεωρούν ότι κάτι το χρειάζονται, καλό είναι να το πάρουν. Εγώ μάρσιπο δεν πήρα γιατί η ξαδέρφη μου που έχει κοριτσάκι 5 χρονών, οπότε είναι πιο έμπειρη μανούλα από μένα, μου είχε πει ότι φοράντας το μάρσιπο την έπιανε η μέση, την έπιανε η πλάτη, δεν το χρησιμοποίησε πολύ, ήταν και πεταμένα λεφτά. Οπότε με αποθάλινε και δεν το αγόρασα και η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα και να μου λείπει ο μάρσιπος γιατί πήγαινα με το καρότσι μια χαρά και ήταν και η μικρή πολύ πιο άνετα, μπορούσε να κοιμηθεί μέσα στο καρότσι της, να καθίσει στο καρότσι αυτό να την έχω όλη την ώρα πάνω μου, το οποίο θα ήταν και άβολο για το παιδί. Αλλά φυσικά, ειδικά οι μανούλες που θυλάζουν και θέλουν να έχουν έτσι και πρέπει να έχουν στενή επαφή με τα μωρέκα τους, μπορεί ο μάρσιπος να τους είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Επίσης, χρήσιμος μπορεί να είναι ο μάρσιπος για τις δουλειές του σπιτιού. Άμα το παιδάκι είναι ανήσυχο και θέλεις να πλύνεις τα πιάτα σου, μπορείς να το βάλεις στο μάρσιπο και να κάνεις δουλειά σου, να σκουπίσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν το χρησιμοποίησα όμως, ξαναλέω. Τώρα φεύγουμε από τα βαριά επιπλέον και αξεσουάρ και πάμε στα αντικείμενα. Βασικότερο όλων είναι ο αποστηρωτής. Εγώ έχω αυτόν εδώ τον αποστηρωτή από τα Τζάμπο, ο οποίος ήταν οικονομικότατος 20 ευρώ. Δεν ήθελα να επενδύσω σε κάτι ακριβό και κάτι μάρκας, ας το θέσω έτσι, γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο το χρησιμοποιείς μόνο για τους 6 πρώτους μήνες και δεν ήθελα να δαπανίσω πάρα πολλά λεφτά σε αυτό. Ήθελα κάτι πρακτικό, να χωράει στην κουζίνα μου, να βγαίνει πολύ χώρο, να κάνει σωστά τη δουλειά του, να αποστηρώνω τα μπιμπερό του παιδιού. Και ως εκεί, οπότε διάλεξα αυτό. Να σας πω βέβαια και για τη λειτουργία του αποστηρωτή, γιατί πολλές νέες μανούλες μπορεί να μην το ξέρουν, όπως και εγώ δεν το ήξερα και καθόμουν και διάβαζα τις οδηγίες, να μην το κάνετε, δεν χρειάζεται. Στους περισσότερους αποστηρωτές ρίχνουμε μέσα μία ποσότητα νερού από τη βρύση εμφιαλωμένο, ό,τι θέλει κάθε μία σας. Ρίχνουμε μία ποσότητα νερού μέσα στον αποστηρωτή, ο δικός μου θα παίρνει 70 ml νερού. Βάζουμε τα μπιμπερό μας ανάποδα, τα μπουκαλάκια μας και τις θηλιές μας, τις πιπιλίζες και ό,τι άλλο θέλουμε να αποστηρώσουμε. Κλείνουμε το καπάκι, πατάμε το κουμπί. Οι περισσότεροι αποστηρωτές λειτουργούν πάνω κάτω ένα τεταρτάκι. Και σε ένα τεταρτάκι είναι έτοιμα αποστηρωμένα τα μπιμπερό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν δίνετε γάλα στη σκόνη στο να έχετε μπιμπερό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πιπίλες από το παιδάκι και για ό,τι άλλο αντικείμενο βάζει στο στόμα του. Επόμενο είναι γυάλινα μπιμπερό, εάν δεν θυλάζετε. Θα χρειαστείτε 3-4 γυάλινα μπιμπερό και 3-4 θηλές αντίστοιχα με τα μπιμπερό που έχετε αγοράσει, να είναι 0 μηνών. Να το προσέξετε αυτό, να μην πάρετε θηλές για μεγαλύτερο κατά λάθος, γιατί ανάλογα με την ηλικία του παιδιού είναι και η ροή. Και ένα μωρό νεογέννητο μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί τη μεγάλη ροή που έχει μια θηλή 4 μηνών, ας πούμε. Να το προσέξετε αυτό.
και να πάρετε, οπωσδήποτε θερμό. Όσες δεν θυλάζετε, να πάρετε θερμό. Θα τον χρειαστείτε έξω, να έχετε μαζί σας έτοιμο το νεράκι σας για να κάνετε το γάλα του παιδιού σας. Θα το χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, να βράσετε νεράκι πριν κοιμηθείτε, ώστε αν τον ξυπνήσει το μωράκι να έχετε έτοιμο βρασμένο νερό και να το δώσετε. Γενικά ο θερμός θα σας λύσει τα χέρια, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Εγώ δεν είχα από την αρχή θερμό και μέχρι να αγοράσω υπέφερα, ένιωθα την έλλειψή του έντονα. Οπότε θερμό σημειώστε με αστεράκια. Όσες θέλετε να δώσετε πιπίλα στα παιδάκια σας, καλό είναι να αγοράσετε 3-4 πιπίλες και 3-4 κουτάκια, θήκες για τις πιπίλες σας. Κάτι που εμένα δεν μου είχε πει η παιδίατρος. Γενικά οι παιδίατροι νομίζουν λίγο είμαστε μάστερα, τα ξέρουμε όλα από μόνοι μας. Είναι ότι η πιπίλα. Ναι. Είναι ότι η πιπίλα τους πρώτους μήνες, άμα βγει από το στόμα του παιδιού και ακουμπήσει πάνω σε σεντόνια, ρούχα, δεν ξέρω και εγώ τι, πρέπει να ξαναπάει για αποστήρωση. Οπότε την πιπίλα από το στοματάκι του παιδιού τη βγάζουμε για να ταΐσουμε για οτιδήποτε, τη βάζουμε στο κουτάκι. Γι' αυτό πρέπει να πάρετε και κουτάκια. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Άρχισα να το εφαρμόζω από τον τρίτο μήνα και μετά. Δεν έπαθε τίποτα βέβαια η Λίδα μέχρι τότε. Κάποια πράγματα ίσως είναι υπερβολές, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε γενικότερα. Επίσης ένα άλλο απαραίτητο, αφού περάσει το παιδάκι την ηλικία της αποστήρωσης, είναι το πιαστράκι για την πιπίλα. Πριν να πάρω πιαστράκι, εγώ δεν θα φοράω τα πιαστράκια, να πω ότι αυτό που να μην ακουμπήσει τα ρούχα δεν το τηρώ και τόσο, το θεωρώ λίγο υπερβολή, αλλά σας τόσο το λέω, όσες μάλλον θέλουν να το τηρήσουν, εννοείται θα το τηρήσουν. Πριν να έχω πιαστράκι λοιπόν, χάναμε πιπίλες, τις ψάχναμε κάτω από καναπέδες, κάτω από κρεβάτια, κάτω από καρότσια, στον δρόμο. Ξεμενόμουν πιπίλες όπου ήμασταν γιατί πέφτανε κάτω, δεν είχα να σας αποστηρώσω εκείνη τη στιγμή, όσες και να είχα μαζί μου. Εγώ 5 πιπίλες τις παίρνω όπου πάω, ξεμένομαι. Οπότε το πιαστράκι εμένα μου έλυσε τα χέρια και μάλιστα από το πόσο απαραίτητο ένιωθα ότι μου είναι, ξεκίνησα και τη δική μου προσωπική σειρά με τράκια και αξεσουάρια βρεφάκια που μπορείτε να δείτε από κάτω στο link. Οπότε ναι, να αγοράσετε και ένα πιαστράκι για την πιπίλα του μωρού σας. Ωραία, όσες μανούλες δεν θυλάσετε, καλό είναι να έχετε από πριν να γεννήσετε, πριν έρθετε δηλαδή στο σπίτι με το μωράκι. Η Λίδα έχει εκστασιαστεί. Καλό είναι να έχετε 2 κουτιά γάλα από αυτό που σας έχει προτείνει ο παιδίατρός σας, ώστε να μην χρειαστεί να τρέξετε να έχετε το γαλατάκι σας στο σπίτι, να είστε εξασφαλισμένες. Όσες θυλάζετε τώρα, από την άλλη πρέπει να. Δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο. Λίδα, τι κάνεις! Όσες θυλάσετε, καλό είναι να έχετε 2 κουτάκια στο σπίτι σας ήδη με επιθέματα στήθους, συν ένα για την κλιμυγή. Οπότε γενικά 3 κουτάκια με επιθέματα στήθους. Επίσης θα χρειαστείτε θύλαστρο για τον πρώτο μήνα έστω. Θύλαστρο δεν έχω να σας δείξω γιατί εγώ το είχα νοικιάσει το δικό μου. Μπορείτε να νοικιάσετε από την κλινική σας θύλαστρο, όπου το κόστος είναι ίσως παραπάνω, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε και την κλινική για εταιρείες που συνεργάζεται με θύλαστρα, που θα μπορείτε να νοικιάσετε ένα θύλαστρο με το μήνα, με πολύ λιγότερα χρήματα. Ας πούμε, εγώ αν έπαιρνα της κλινικής ήταν 100 ευρώ, ενώ νοικιάσα ένα μέσα στις συνεργαζόμενες εταιρείες, το οποίο το νοικιάσα 60 ευρώ και ήταν και πολύ μικρότερο και πολύ βολικότερο από αυτά τα τεράστια που έχουν στις κλινικές. Εννοείται το μπουκαλάκι που πάει στο στήθος σας. Είναι μοναδικό, το παίρνετε εσείς και το κρατάτε και δεν το χρησιμοποιούν πολλές γυναίκες. Το μηχάνημα είναι αυτό που νοικιάζεται. Και φυσικά θα χρειαστεί και σακουλάκια μητρικού γάλατος. Αυτά είναι αποστηρωμένα, βάζετε μέσα το γαλατάκι του μωρού σας να το βγάζετε από το στήθος και το διατηρείτε. Και το διατηρείτε στο ψυγείο. Τον πρώτο μήνα θα χρειαστείτε θύλαστρο, οπωσδήποτε να το ξέρετε, γιατί εγώ δεν το ήξερα και δεν είχα προβλέψει μετά την κλινική. Το παρήγγειλα, γιατί το γάλα σας, το στήθος σας είναι πάρα πολύ πρισμένο από την παραγωγή γάλατος που ξεκινάει και θα χρειάζεται αποσυμφόρηση. Γενικότερα και με το θύλαστρο και με διάφορα μασαζάκια που θα σας τα πούνε και οι μέσες αυτά. Και τέλος θα χρειαστείτε 2 πακέτα πάνες, νούμερο 1 για το μωράκι σας, να τα έχετε στο σπίτι σας για όταν έρθει το μωράκι να υπάρχουν όλα έτοιμα. Και παραλίγο να ξεχάσω τη βούρτσα καθαρισμού για τα μπιμπερό. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή τη βούρτσα για να πλένετε το μπιμπερό σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το σφουγγάρι και το χεράκι σας δεν χωράνε μέσα στο μπιμπερό, οπότε αυτή η βούρτσα θα σας διευκολύνει. Υπάρχουν από διάφορες εταιρείες, διάφορες τιμές, μπορείτε να βρείτε παντού, ακόμη και στο Τζάμπο.
και θα είναι πάρα 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 πολύ χρήσιμη. Τα δύο επόμενα που θα πω δεν είναι must, δεν είναι και τα φοβερά απαραίτητα, απλά εγώ γενικά τα είχα και θεωρώ πολύ καλό να τα έχετε. Το ένα είναι το μομπλί για την κούνια, το οποίο δεν το είχα από την αρχή. Το είχα περίπου από τον τρίτο μήνα και μετά. Λίδα από την αρχή την έβαζα στην κούνια και γυμότανε από μόνη της, δεν την ανούριζα. Αλλά με το που βάλαμε το μομπίλ άρχισε να αισθάνεται πολύ καλύτερα στην κούνια της, να κοιμάται πιο γρήγορα, να μην γκρινιάζει, γιατί πολλές φορές την άφηνα στην κούνια και πηγαίνω ερχόμουν να την βλέπω μέχρι να κοιμηθεί, γιατί γκρινιάζει, της έφυγε η κούνια, ήθελε παρέα, λογικό. Οπότε με το μομπίλ ακούνε την μουσικούλα και ηρεμούν. Υπάρχουν πάρα πολλά μομπίλ στην αγορά. Πάρα πολλά. Είναι κάποια που κάνουν σχεδιάκια στο ταβάνι και βλέπει το μωρό. Είναι αυτό το κλασικό που γυρνάει γύρω-γύρω και κάνει μουσική. Είναι άλλα που κάνουν μόνο μουσική. Που εγώ θα ήθελα πραγματικά να έχω ένα μόνο με μουσική. Εγώ είμαι η μαλίστρια που δεν μπορώ να βλέπω τα γατάκια και τα σκυλάκια. Συγγνώμη, εγώ είμαι μόνο έτσι. Τα μομπίλ, που δεν είναι απαραίτητο αξεσουάρ θεωρητικά, ενεργοποιούν και αυτά τις αισθήσεις των παιδιών, της ακοής και τις όρασες, γιατί βλέπουν τα ζωάκια να κινούνται, ακούνε τη μουσικούλα και γενικότερα τους κάνουν πάρα πολύ καλό. Και το τελευταίο κλείνοντας αυτό το βίντεο είναι η πάντα για γύρω γύρω από το κρεβάτι. Ο παιδιατρός μου είπε ότι να μην βάλω πάντα τους 6 πρώτους μήνες. Καλύτερα είναι το παιδί να έχει ανοιχτό το χώρο γύρω από την κούνια του για να βλέπει έξω και να παίρνει ερεθίσματα από το περιβάλλον. Οπότε έβαλα πάντα μόνο από τη μεριά του τοίχου. Ούτως ή άλλως στους πρώτους 6 μήνες το παιδάκι δεν γυρνάει από εδώ από εκεί να πεις να χτυπήσει τα κάγκελα. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε ανοιχτά να βλέπει. Και όταν αρχίσει να στριφογυρνάει στην κούνια, να βάλουμε την πάντα περιμετρικά. Οπότε για αρχή εγώ την είχα έτσι σε ένα γάμα, μπορείτε και να μην πάρετε καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, το μέρος δεύτερο από τα απαραίτητα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φάνηκε χρήσιμο, να μην ενοχληθήκατε φοβερά από το ομιλητικό το παιδάκι μου, το οποίο είναι παρλαπίπας και δεν σταματάει να μιλάει και να παίζει όλη τη μέρα, ζητώ συγγνώμη, αλλά μιας και είμαστε μόνες μας, δεν μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο δωμάτιο να μην αισθάνεται και αυτή η μοναξιά. Οπότε ακούτε και τη φωνούλα της στο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας χαιρετώ, σας φιλώ, θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας σε όλα μου τα βίντεο και για τα μηνύματά σας, αυτό το λέω σε κάθε βίντεο, θα γίνει γραφικό στο τέλος, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τα λέμε!